Θέλω να μιλήσει για αυτού του γαμπρού εδώ πέρα που συναντάμε. Του γαμπρού. Λοιπόν, οι γαμπροί είμαστε εγώ και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, όπου μα πουλάνε στο τέλο σε κάτι πάμπλουτε δροσίδε. Μακάρι να γινόταν αυτό και στην πραγματικότητα, αλλά. Στο ραφ θα έμεινα, αγάπη. Με τη μοναξιά ποτέ τα πήγαινα καλά. Πάντα ήμουν παιδί τη σχέση. Είχα διαβάσει το καλοκαίρι το όνομά σου, ότι σου κάναν πρόταση να είσαι το πρωί δίπλα στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Είχαμε πει για κάποια θέματα με τον Αλφα, μιλάγαμε για κάποιες δουλειές και μέσα σε όλο αυτό μου πέταξαν και αυτό. Μέχρι εκεί δεν είχαμε κάτι περαιτέρω. Δηλαδή, η δουλειά μου είναι ηθοποιός. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπεις πολλούς ηθοποιούς που βγαίνουν στο να παρουσιάσουν και να κάνουν, αλλά. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι πάρα πολύ μικρός για αυτά τα πράγματα. Τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι έχεις δει και εσύ φωτογραφίες από τις προσωπικές σου στιγμές. Είδες, δηλαδή δεν βγαίνω καθόλου έξω, σαν άνθρωπος κι εγώ. Βγαίνω έξω κανονικά όπως είναι που βγαίνω μαζί με φίλους. Έτσι, άμα βγω και μια γυναίκα, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Τώρα θα κάνεις λάθη. Θα βελτιωθείς από αυτό, θα δεις που έχεις κάνει ή κάπου που μπορεί να έχεις φταίξει. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορείς να. Δεν, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να γράψει ό,τι θέλει, να πει ό,τι θέλει. Ο καθένας να πει τη δική του άποψη. Είχε σχολιαστεί το γεγονός ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχεις πει, ας πούμε, ότι δεν μιλάω για τα προσωπικά μου, δεν μιλάω για τη σχέση μου. Αλλά ωστόσο, ας πούμε, ανεβάζεις φωτογραφίες μαζί με την αγαπημένη σου στο Instagram. Ναι, το Instagram τι είναι συγκεκριμένα. Είναι κάτι που ανεβάζουμε ωραίες στιγμές με φίλους μας, με την κοπέλα μας, με την οικογένειά μας, με ό,τι θέλουμε. Πίστεψα, αν ήθελα να πουλήσω την προσωπική μου ζωή, ήξερα πολύ καλύτερα να την πουλήσω. Και μετά, όχι με το Instagram. Δεν χρειάζεται το Instagram, χρειάζεται να έχεις άλλους φίλους για να το κάνεις αυτό. Πίστεψε με γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι ενοχλώ κάποιον. Είμαι καλά, σχολιάζεται αυτό που τους καίει περισσότερο. Δεν το λογαριάζω σε κάποιον τι θα γυρίσει να πει. Τους καίει κάτι άλλο μάλλον. Με ποια είναι, τι κάνει, τι ράνει. Αν ήθελα να το πουλήσω, το πουλάγα, πίστεψε με καλύτερα. Θα έκανα παρέσει με τα σωστά άτομα, να σου το πω έτσι.